Όταν αποφυλακιστεί ο Πάσαρης, να πάει στο Άγιο Όρος. Το σύνθημα, μάλλον αυτό που λέει ο πατέρας Γερβάσιος, είναι ότι δώσε αγάπη, θα πάρεις αγάπη. Ναι, έδωσες αγάπη, θα πάρεις αγάπη. Και επειδή καμιά φορά λέμε ο φυλακισμένος, ο κρατούμενος, είναι κακός άνθρωπος, είναι αυτός που έχει βλάψει, είναι αυτός που έχει κάνει. Καμιά φορά, βέβαια, μέσα από τη φυλακή και μέσα από τα λάθη μας, μπορούμε να αλλάξουμε. Εγώ πιστεύω στην αλλαγή, Ειρήνη μου. Πιστεύω πως οι άνθρωποι αυτό το κλικ χρειάζονται για να πούν αλλάζω. Και βλέπω ότι ένας κρατούμενος δεν είχε να πληρώσει 8,5 ευρώ για να αποφυλακιστεί και τα δώσαμε εμείς. Και σε κάποιον κρατούμενο, λέει ο πατέρας Γερβάσιος, στείλαμε 30 ευρώ και μας ευχαρίστησε λέγοντάς μας πως ένιωσε άνθρωπος. Δεν είναι ωραίο να βλέπεις είναι έναν άνθρωπο να αλλάζει. Καταπληκτικό, αλλά απλά ήθελα να πω ότι δεν είναι μόνο οι κακοί στη φυλακή ή δεν είναι μάλλον όλοι οι κακοί στη φυλακή. Οι κακοί είναι και εδώ έξω, οπότε ίσως... και φυλακίζουν ανθρώπινες ψυχές. Ναι. Πάμε να δούμε τον πατέρα Γερβάσιο, παρακαλώ. Τον αποκαλούν ο Άγιος των Φυλακών, άλλη ιερέα των φτωχών, η άγγελο για τους γιους του Ασώτου. Ο 85χρονος αρχιμανδρίτης πατέρας Γερβάσιος από το 1987 έχει καταφέρει ως και σήμερα να αποφυλακίσει χιλιάδες άπορους φυλακισμένους, πληρώνοντας τα μικροποσά που χρειάζονται για την ελευθερία τους. Έχουμε αποφυλακίσει από 90 χώρες του κόσμου 16.000 πάντα μικροποινήτες. Οι βαρυπινίτες δεν αποφυλακίζονται, δεν πληρώνται η ποινή τους και εξοδέψαμε γι' αυτό 5.200.000 ευρώ. Πώς πληρώσαμε στο δημόσιο. Δηλαδή τα παιδιά, οι κρατούμενοι, αν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν την ποινή, θα πληρούνταν και θα φεύγαν. Μα είναι υπάμετωχα τα παιδιά. Έπρεπε να βρεθεί κάποιοι, οι οποίοι να δείξουν μια κατανόηση, μια αγάπη σε αυτούς τους ανθρώπους, να πληρώσουν έστω ενός αριθμού κρατουμένων τη δαπάνη για τα μας να πηγαίνουν στα σπίτια τους. Στα 37 χρόνια δράσης, ο Γέροντας έχει επισκεφθεί ως υπεύθυνος κλιμακίου της διακονίας των κρατουμένων συνολικά 102 σοφρονιστικά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πήραμε ένα έγγραφο από κάποια φυλακή και μας παρακαλούσε να στείλουμε ένα έμβασμα για τις αποφυλακίσεις 3 κρατουμένων. Διαβάσαμε τα χρήματα που αντιστοιχούσαν στον καθένα και ο τρίτος αντιστοιχούσε το ποσό των 8,5 ευρώ. 8,5 ευρώ. 8,5 ευρώ. Φαίνεται, δεν είχε αυτό το υπόλοιπο. Βέβαια, ρωτούν πολύ καλά εκεί το διοικητικό προσωπικό δεν μπορούσε να δώσουν. Δεν παίρνουν και αυτοί πολλά λεφτά. Έπειτα σκέπτονται και το ευρώ. Έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά. Πήρε ένας να μας ευχαριστήσει. Λέει, σας ευχαριστώ πολύ για τα 30 ευρώ που μου στείλατε. Το λέει η αδελφή. Μα δεν ήταν τίποτε 30 ευρώ. Τι λέτε, λέει, τι μου λέτε τώρα. Ξέρετε τι θα πει ένας κρατούμενος να έχει στη τσέπη το 30 ευρώ. Με αυτά πήρα μια τηλεκάρτα, μίλησα με τη γυναίκα και με τα παιδιά μου, άνοιξε η ψυχή μου και μετά πήγα και παρήγγειλα ένα καφέ, τον πλήρωσα με τα χρήματα και ένιωσα κι εγώ ότι είμαι άνθρωπος. Τι βλέπουμε τον άνθρωπο, έχει ρούχα, έχει παπούτσια, έχει να φάει, θέλει φάρμακα, είναι ανάπηρος και θέλει ένα καρότσι. Έχετε κάποιο παράπονο από τη ζωή σας μέχρι τώρα? Κανένα. Μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Θεό και με απέραντη απροσδιόριστη ευγνωμοσύνη. Διότι με άνοιξε το δρόμο για την κοινωνία αυτή την απαξιωμένη των κρατουμένων. Έδωσες αγάπη, θα πάρεις αγάπη.
Ο πατέρας Γερβάσιος, ανάμεσα στους χιλιάδες κρατούμενους που έχει συναντήσει, έχει έρθει σε επαφή και με τους πιο αδίστακτους και επικίνδυνους κακοποιούς, χωρίς ποτέ να φοβηθεί, όπως λέει, για τη ζωή του. Μεταξύ αυτών είναι και ο Κώστας Πάσαρης, που πλέον βρίσκεται σε φυλακή υψής της ασφαλείας στη Ρουμανία. Ο Κώστας ο Πάσαρης είναι σε μια κατάσταση τέλειας, καλής μετανοίας. Δεν διαβάζει θρησκευτικά βιβλία. Έγινε θεολόγος, θα έλεγα. Εάν ένας μιλεί σήμερα με τον Κώστα τον Πάσαρη, θα του δώσει την εντύπωση ότι κατέχει θεολογικές γνώσεις και θέλει να γίνει μοναχός. Όταν τελειώσει η πενήτω τα 20 χρόνια, δεν θα έρθει πουθενά, θα πάει κατευθείαν στο Άγιο Όρος. Ξέφρασε αυτή τη σκέψη. Τι του είπατε? Το καλύτερο. Το καλύτερο, ένας άνθρωπος για να βρει την ησυχία, την ελευθερία που λέγαμε αρχικά, είναι το Άγιο Όρος. Τον κοινωνώ εγώ, αν και κατά κανονικά δεν πρέπει. Το κάνω αυτό κατά μία μεγάλη οικονομία για να το δώσω, να το αναπτύξω μέσα το ηθικό, ότι για το Θεό δεν είναι ξεχασμένος. Ο Θεός ήρθε πρώτα για τους αμαρτωλούς. Ο πατέρας Γερβάσιος ήταν υποψήφιος για Νόμπελ Ειρήνης, Φιλανθρωπίας και Κοινωνικής Προσφοράς επί 3 συνεχόμενα χρόνια, από το 2012 έως το 2014. Ενώ το 2008, ανάμεσα στις πολλές διακρίσεις, τιμήθηκε από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια, με το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικος. Ωστόσο, ο ίδιος θεωρεί μεγαλύτερη τιμή τη βοήθεια των απλών ανθρώπων.